Και ένα κάλεσμα συγκεκριμένο για την επόμενη Τετάρτη. Καλούμε την κοινωνία στο ειρηνοδικείο του Ναυπλίου στις 4 η ώρα, από τις 3.30 καλύτερα, από τις 3.30 η ώρα το μεσημέρι έως τις 5, να αποτρέψουμε τον πληστηριασμό ενός συμπολίτη μας καρκινοπαθούς, ο οποίος βγαίνει στον πληστηριασμό με προσφορά τράπεζας για ένα κομμάτι ψωμί. Ένα δάνειο που έχει ανακεφαλαιοποιηθεί 2 φορές και θέλει να το πάρει και η τράπεζα και να πάρει και τη φυσική του αξία. Όλοι στο ειρηνοδικείο Ναυπλίου. Κύριε Κοκκινόπουλε, σήμερα η παρουσία σας έξω από το ειρηνοδικείο Άργους, τι στόχο έχει και τι σημαίνει? Ναι, η παρουσία μας εδώ έξω από την πύλη αυτή, την πύλη των αγώνων, όπως τη λέμε, δεν είναι τυχαία. Ήρθαμε εδώ για να ενημερώσουμε για πολλωστή φορά τους λόγους της συμμετοχής μας στον αγώνα αυτό ενάντια στην υφαπαγή, στην αδικία, στην εκμετάλλευση του κάθε πολίτη μας. Θεωρούμε ότι είναι και αντισυνταγματικό συνάμα εκείνο που θέλουν κάτι, και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί, να κλέψουν τους κόπους μια ζωής του συμπολίτη μας. Είναι γνωστά όλα αυτά που συνέβησαν πριν 10-15 μέρες. Η αυθαιρεσία και η ευθύνη όλων αυτών που ενεπλάκησαν, οράται αστυνομία, οράται συμβολεογράφους, οράται εισαγγελία, όλοι αυτοί που ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, τελικώς είναι αντίθετοι με τις δικές μας προσδοκίες. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να σταματήσουν οι πληστηριασμοί, γιατί όπως είπα και λίγο πριν, είναι αντισυνταγματικό όλο αυτό το καθεστώς. Είναι κλοπή, είναι εξυπηρέτηση κάποιων μεγάλων συμφερόντων που αρχίζει από Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει από μνημόνια και δεν έχει τελειωμό. Εμείς θα είμαστε εδώ. Και γιατί θα είμαστε εδώ? Δεν το παίζουμε παλικάρια. Είναι η λαϊκή απέτηση αυτό. Αρκεί να δείτε τις ανακοινώσεις συμπαράστασης κομμάτων, αυτοδιοίκησης, φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Είναι να τρελαίνεται κανείς. Άρα δεν είναι μια δική μας πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία λαϊκή και σαν τέτοια εμείς θα την υποστηρίξουμε. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτά που είπε τελευταία ο σύντροφος ο Παντελής, ήθελα να δηλώσω και εγώ ότι το κίνημα κατά των πληστηριασμών είναι ένα κοινωνικό αίτημα, τολμώ να πω πάνδημο, ότι αντιστεκόμαστε σε αυτούς τους πληστηριασμούς πιάτσικο που η κυβέρνηση και κάποιοι πληστηριατζίδες συμβολεογράφοι εννοούν να κάνουν μέσα σε συνθήκες πλήρης απαξίωσης των τιμών. Μας λένε διάφορα ότι δεν θα γίνει πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, δεν πληστηριάζονται εργατικοί στέγη και τα λοιπά. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Έχουν πέσει επάνω στους πιο αδύναμους από τους πολίτες, αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν χρήση όλων των νομικών δικλείδων που πράγματι υπάρχει στο νομικό μας σύστημα, στο δικαστικό μας σύστημα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι ανήμποροι που τους έχουν κατά σχέση πολύ μικρά διαμερίσματα, ακόμα και για χρέη 2-3 κατοστάρικων σε κοινόχρηστα, σε εταιρείες πετρελοειδών, και βγαίνουν στο σφυρί τα σπίτια τους για ένα κομμάτι ψωμί. Ό,τι καταλαβαίνετε, σε αυτές τις συνθήκες οικονομικής κρίσης που ζούμε, σε τι αξία εκπληστηριάζονται ή θα εκπληστηριαστούν πολύ σύντομα τα ακίνητα. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ να αποτρέψουμε τέτοιου είδους πληστηριασμούς πιάτσικο. Θα ήθελα να αναφέρω τη στάση που κρατούν οι συμβολεογράφοι, γιατί είναι άδικο για τη μεγάλη πλειοψηφία των συμβολεογράφων να φαίνεται ότι καταφερόμαστε εναντίον τους. Δεν καταφερόμαστε εναντίον τους. Η πλειοψηφία των συμβολεογράφων έχει ταχθεί στο πλευρό της κοινωνίας με αποφάσεις των συλλόγων τους. Οι 5 σύλλογοι από τους 9 στο σύνολο της χώρας έχουν πάρει αποφάσεις να απέχουν από τους πληστηριασμούς, έχουν πάρει αποφάσεις να μην συνδράμουν την πλατφόρμα την ηλεκτρονική του κυρίου Υπουργού Δικαιοσύνης κατά τα άλλα. Έτσι,
Και ο μόνος που σέρνει το χορό αυτόν τον τελείως αντικοινωνικό είναι ο σύλλογος, ούτε καν ο σύλλογος, το Προεδρείο του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθήνας. Αυτοί οι άνθρωποι που από πληροφορίες μας ξέρουμε ότι η μισή είναι και υπόδικοι για μεγάλες υποθέσεις. Λοιπόν, να σπάρουν λοιπόν από εμάς εδώ το μήνυμα αυτοί οι ελάχιστοι πληστηριατζίδες συμβολιογράφοι ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να πάρουν για ένα κομμάτι ψωμί την περιουσία των συμπολιτών μας. Εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο του Ναυπλίου συγκεκριμένα, γιατί ο αγώνας φαίνεται από τα κέντρα αυτά που προανέφερα ότι έχει σκληρύνει και εμείς δεν έχουμε παρά να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Επίσης, να το κάνω λίγο πιο καθαρό, η δίωξή μας από την προηγούμενη Τετάρτη είναι γεμάτη αυθαιρεσίες, γεμάτη παρανομίες. Ας μην τολμήσουν να την επαναλάβουν, γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται σοβαρά για όλους μας. Ο καθένας θα επιλέξει στρατόπεδο. Τελεία. Λοιπόν, μετά από 8 χρόνια κρίσης και 7 χρόνια μνημονίου, είναι απαράδεκτο να συνεχίζονται οι πληστηριασμοί της λαϊκής περιουσίας, είτε αφορά μικρές επιχειρήσεις, είτε αφορά σπίτια, πόσο μάλλον πρώτης κατοικίας, η οποία από πουθενά δεν προστατεύεται, η πρώτη κατοικία από κανέναν νόμο αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα να προχωράμε και στην σχεδιασμό για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, όπου πραγματικά με ένα κλικ από τον υπολογιστή κάποιο κοράκι μπορεί έτσι να βάζει ένα χ στους κόπους μιας ζωής ενός ανθρώπου, ο οποίος είχε την τύχη και ατυχία μαζί να δανειστεί σε εποχές παχών Ελλάδων και όμως σε περίοδο κρίσης να πέσει έξω, ας πούμε, στη δουλειά του και να καταλήξει να χρωστάει πολλά σε μια τράπεζα. Τα πρωτοφανή γεγονότα της προηγούμενης Τετάρτης στο Άργος, με τις 19 συλλήψεις τελείως αυθαίρετες και παράνομες και με δόλο από την αστυνομία, καταδεικνύουν ότι μας φοβούνται. Δεν φοβούνται εμάς τους 19 συλληφθέντες, φοβούνται μη τυχόν και ο κόσμος ενωθεί για το συμφέρον του, μη τυχόν και ο κόσμος ενωθεί απέναντι στο μνημόνιο και σε αυτή την κυβέρνηση, την μνημονιακή τη σημερινή, και πάρει την τύχη στα χέρια του. Γι' αυτό προσπαθήσαν να εκφοβήσουν εμάς καταρχήν, όμως πιστεύουμε ότι θα τους γυρίσει μπούμεραν, γιατί πλέον ο κόσμος και πανελλαδικά, όπου χιλιάδες περιπτώσεων ανθρώπων χρωστάνε, έχουν σωθεί οι περιουσίες, αλλά και τοπικά. Έχουμε καταφέρει σε 12 περιπτώσεις στο Άργος και 7 περιπτώσεις στο Ναύπλιο να σώσουμε τις περιουσίες του κόσμου. Και αυτό μας δίνει τη δύναμη την επόμενη Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο του Ναυπλίου, όπου υπάρχει άλλη μετά περίπτωση, να είμαστε όχι όσοι ήμασταν εδώ πέρα την προηγούμενη Τετάρτη και έγιναν όσο έγιναν, αλλά οι δεκαπλάσιοι. Πιστεύουμε ότι θα μας στηρίξει ο κόσμος την επόμενη Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο 3,5 ώρα στο Ναύπλιο, ώστε να μην περάσει αυτή η τρομοκρατία, το αυθαίρετο δηλαδή της δίωξης, και να συνεχίσει τον αγώνα που με επιτυχία μέχρι στιγμής δίνουμε. Το κίνημα κατά των πληστηριασμών είναι ένα γέννημα των καιρών και των τραγικών συνθήκων που βιώνει η ελληνική κοινωνία μετά από 8 χρόνια λιτότητας. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την τραγική κατάσταση παίζουν τα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία έχουν το θράσος και την απανθρωπιά να εκπληστηριάζουν τις περιουσίες και τα σπίτια των συμπολιτών μας και να τα παραδίδουν σε ευτελέστατα ποσά σε founds κοράκια του εξωτερικού, έχοντας ανακεφαλοποιηθεί με τα λεφτά του ελληνικού λαού 3 φορές και έχοντας πάρει ένα πακτολό δισεκατομμυρίων το οποίο είχε γραφεί στο δημόσιο χρέος και το οποίο το πληρώνουμε εμείς. Η μόνη απάντηση απέναντι σε αυτή την πρακτική, η οποία έχει τη συγκατάθεση και τη σύμπλευση όλου του συστήματος, πολιτικού και οικονομικού, είναι η έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης όλου του λαού. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί και να έχουμε μία προσφορά, όποια μπορεί και στο μέτρο που μπορεί ο καθένας, με τη μαζική μας παρουσία στα Ειρηνοδικεία κάθε Τετάρτη, για να αποτρέψουμε τη λαιλασία της λαϊκής περιουσίας από τα τραπεζικά ιδρύματα και τα φάουντ.